Κατερίνα μου, γεια σου. Καλημέρα, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, μέσα σε αυτή την τραγωδία που σημειώθηκε πέρσι βεβαίως, χάσαμε και δύο παιδιά από την Κύπρο, τον Στυλιανό και την Αναστασία. Σήμερα έχουμε το Τρισάγιο στη μνήμη του Κυπριανού, σωστά? Ναι, Κατερίνα, βαθιά θλίψη και πόνο σκόρπισε η είδηση του θανάτου των δύο παιδιών από την Κύπρο. Το ίδιο και του Κυπριανού στη γενέτειρά του στο Αυγόρου. Να σας πω ότι ο Κυπριανός ήταν ένα παιδί το οποίο όσοι τον γνώρισαν μιλούσαν για ένα σπάνιο παιδί με ήθος και ευγένεια που τον διέκριναν. Ήταν απόφυτος του Μουσικού Σχολείου Αμοχώς του το 2018 με άριστα. Και εν ώψη και αυτού του γεγονότος να σας πω ότι θα γίνει σήμερα το πρωί γύρω στις 11 μία μονόλεπτη, θα συγκεντρωθούν τα παιδιά του σχολείου του Λυκείου Κόκκινο Χωρίων Φώτη Πίτσα, θα συγκεντρωθούν γύρω στις 11 το πρωί στην αυλή του σχολείου που φοιτούσε ο Κυπριανός. Θα γίνει μία μονόλεπτη σιγής μνήμη του παιδιού και ένα και Τρισάγιο. Να σας πω ότι ο Κυπριανός παράλληλα με τη φοιτησή του στο πρωινό σχολείο συνέχιζε και το απόγευμα στο μουσικό σχολείο, όπου και το μουσικό σχολείο Αμοχώς του θα πραγματοποιήσει μια μικρή, έτσι αν θέλετε, εκδήλωση εις μνήμη του παιδιού, διότι ήταν ένας εξαίρετος μαθητής στο ήθος και στην επίδοση. Χθες το βράδυ 10 με 12 είχε και αγρυπνία και Τρισάγιο στον τάφο του Κυπριανού. Είχαμε και την Κυριακή το πρώτο ετήσιο μνημόσυνο. Και να σας πω, Κατερίνα, ότι και φίλοι του Κυπριανού, φίλαθλοι της Ανόρθωσης, βρέθηκαν προχθές στις κερκίδες στον αγώνα Ανόρθωση από ΕΛ στον Αντώνη Παπαδόπουλος. Φορούσαν φανέλες και κρατούσαν πανό που έγραφε για πάντα στις καρδιές μας. Και είναι μια θλιβερή ημέρα και για την γενέτειρά του. Όντως. Και για, τα 57, για τους 57 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κατερίνα μου, να είσαι καλά.